Ξεκίνησε από σένα, Γιώργο. Το τελευταίο δεν μπορώ να σταματήσω γιατί δεν το πολύ βλέπω. Το βλέπω λίγο στο διαδίκτυο, αλλά δεν είμαι. Να σου πω την αλήθεια, δεν στείνομαι στη τηλεόραση για να δω όλο το επεισόδιο. Βλέπω επιλεκτικά πράγματα. Αλλά έχω εικόνα για τον Μάριο. Πολύ ξεκάθαρη. Ο Μάριος είναι μόνο το βλέμμα του να δεις. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα παιδί ο οποίος είναι πάρα πολύ μαχητικός, πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Είχε την ειλικρίνα να το λέει, ότι πολλές φορές μας έχει ζητήσει συγγνώμη για την ανταγωνιστικότητά του, γιατί το έχει παρακάνει, αλλά τουλάχιστον ξέρει ότι είναι ανταγωνιστικός. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν έχω ένα παίκτη δίπλα μου που όταν τον κερδίζω αισθάνομαι πολύ μπάγκας. Και στην περίπτωση του Αναγνωστόπουλου και στον Μάριο, επειδή τους σεβόμουν αγωνιστικά πάρα πολύ, τις φορές που προετοιμαζόμουν να τρέξω μαζί τους, η προετοιμασία ήταν έξτρα. Δεν πήγαινα ποτέ άνετος, πήγαινα πάντα με δέος, με φόβο, με συγκέντρωση, αλλά πήγαινα, συγκεκριμένα πήγαινα να κερδίσω, δηλαδή έβαζα περισσότερη προσπάθεια, περισσότερη συγκέντρωση. Και αυτό ήταν κάτι που με έκανε να τους σέβομαι σε αγωνιστικό επίπεδο πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα,